Υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία. Πριν ξεκινήσουμε την διαδικασία, να σας ενημερώσω, νομίζω το ξέρετε περισσότερο, είχαμε δύο δυσάρεστα γεγονότα στην πόλη μας. Είχαμε το θάνατο του Δήμητρου Βεντουράτου, ενός πρώην συναδέλφου μας, Δημοτικού Συμβουλού και επί σειρά ετών αντιδήμαρχος, με μεγάλη προσφορά στην πόλη μας. Είναι ένας άνθρωπος που τον διέκρινε η αγάπη και η προσφορά στην πόλη μας και θα το θυμόμαστε για πάντα. Όπως επίσης και ο ηθοποιός, ο Σπύρος, ο Μισθός. Θα ήθελα και εκ μέρους όλων των συναδέλφων να εκφράσουμε τα θερμά μας, τα βαθιά μας συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και στους οικείους τους. Θα ήθελα να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. Αιωνία του Συμβρίνη, να έχουν καλό ταξίδι. Λοιπόν, πάμε στα θέματα μας κανονικά. Πάμε στις ερωτήσεις, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτάκι, κύριε. Μισό λεπτάκι. Κύριε Χαρλαμπόπουλο, δεν ακούγεστε το μικρόφωνο. Μισό λεπτάκι, κύριε. Πάμε στις ερωτήσεις για να γράφω. Ο κύριος Χρόνης. Κακούρης, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κακούρης. Κουτσιανάς. Ο κύριος Κουτσιανάς. Άλλος συνάδελφος. Όχι. Λοιπόν, κύριε Κακούρη, έχετε το λόγο και έχετε και δύο λεπτά. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε σαν Δήμος κάποια ενημέρωση για το πότε περίπου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός στο Δήμο μας, αν θα γίνει κάποιο πιο εμβολιαστικό κέντρο σκέπτονται να κάνουν, αν θα υπάρξει στο Ήλιον. Αυτά γενικότερα για την περίπτωση του εμβολιασμού. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κακούρη. Ο κύριος Κουτσιανάς έχει το λόγο και εσείς κύριε Κουτσιανά, δύο λεπτά. Ναι, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Η πρώτη ερώτηση ήταν για τα εμβολιαστικά κέντρα που με κάλυψε ο συνάδελφος. Η δεύτερη, αν σκέφτεται η διοίκηση με βάση την παρατεταμένη υγειονομική κρίση και τις συνέπειες που θα έχει σε μισθωτούς, σε μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά κυρίως στις ευπαθείς και άπορες κοινωνικές ομάδες, εάν πρωτίστως μπορεί να καλύψει με δωρεάν τεστ τις ευπαθείς άπορες κοινωνικές ομάδες. Και κατ' επέκταση, και εάν μπορεί να υπάρξει κάποια μείωση, απαλλαγή εμείς θα λέγαμε, στα τροφεία. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει, κύριε Πρόεδρε, σχέση με το εξής. Με αφορμή ένα ατύχημα που ξανά έγινε αυτή την εβδομάδα στην Καπαδοκίας και που παραλίγο πάλι να είχαμε σοβαρό τραυματισμό, αλλά και με αφορμή τις εργασίες που γίνονται στην πλατεία επί της Καπαδοκίας και Αγίας Ελένης, θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον κύριο Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, αν έχουν πρώτον, τι περιλαμβάνουν ή τι θα περιλαμβάνουν οι εργασίες αυτές στη συγκεκριμένη πλατεία και εάν έχουν ληφθεί υπόψη κάποια αιτήματα κατοίκων, όπως να υπάρξουν σημάνσεις τύπου flashlights, όπου να προειδοποιούν για μείωση ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων, όπως συμβαίνει στο πρώτο δημοτικό. Δεύτερον, να τοποθετηθούν πλακόστρωτες κάθετες ζώνες, όπως συμβαίνει στο 15ο δημοτικό. Τρίτον, εάν η αρμόδια υπηρεσία χρειάζεται να μεριμνήσει άμεσα ώστε να τοποθετηθούν ανοιγόμενες ράμπες με την κατάλληλη σήμανση στην Πορφύρας, όπου με βάση το τοπογραφικό είναι πεζόδρομος, από Αγία Σελένης ως και ο Πορφυρογένους τουλάχιστον. Αυτά, κύριε. Ευχαριστούμε, κύριε Κουτσιανά. Ο κύριος Χρόνης. Και ο κύριος Χρόνης δύο λεπτά έχει. Ναι, καλησπέρα σας. Η ερώτησή μας αφορά τις συμβολές των οδών Έκτορος και Δαναών και επίσης τη συμβολή της οδού Μενελάου και Φιλοκτήτου. Σε μόνιμη βάση είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στις γωνίες
γεγονός που καθιστά αδύνατη την ορατότητα και δυσκολεύει τα υπόλοιπα αυτοκίνητα να στρίψουν χωρίς μανούβρες ή χωρίς να ακουμπήσουν. Οι κάτοικοι έχουν ειδοποιήσει επανειλημμένως τη δημοτική αστυνομία. Η απάντηση που παίρνουν είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν πρόκειται για τα ίδια αυτοκίνητα, ότι δεν είναι παράνομο, εκτός αν είναι πάνω στις γωνίες. Οι κάτοικοι ζητούν να μπουν κολονάκια. Θα θέλαμε την άποψη του αντιδημάρχου. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Χρόν. Και ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το τέλος. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Βάλτε στο «δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Και θα το δείτε τις επόμενες μέρες. Θα αφήσουμε λίγο τις αργίες. Θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα για το... για το ζήτημα των εμβολιασμών. Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως ξέρετε, ισχυρίζεται αποκλειστικά και μόνο ο ΕΟΔΗ. Προετοιμάζει δύο κέντρα εδώ στο Ήλιον. Ωστόσο, εμείς είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε χώρους και για πιθανά περισσότερα κέντρα, εάν είναι αυτό απαραίτητο και μας ζητηθεί από τον ΕΟΔΗ. Έχουμε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία. Οφείλω να σας πω ότι σήμερα το ότι όλα πήγαν καλά, όπως ακούσατε και από, νομίζω, όχι πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να ακούσετε και αυτό, όλα πήγαν καλά στο θέμα των τεστ. Συνέδραμαν και σε αυτό οι υπηρεσίες μας. Και να σας πω ότι ευτυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι άσχημα. Είναι καλά. Έκαναν τεστ περίπου, 524 άτομα και είχαμε πολύ ελάχιστα θετικά. Σχετικά με τα δωρεάν τεστ, είναι γνωστό ότι τα τεστ είναι δωρεάν στον ΕΟΔΗ. Ωστόσο, και εμείς προχωράμε σε δημοπρασία για τεστ δωρεάν, να καλύψουμε τόσο τα άτομα της υπηρεσίας, των υπηρεσιών μας, καθώς επίσης και ευπαθών ομάδων. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την Καπαδοκία, να απαντήσει ο κύριος Φερεντίνος, Αντιδήμος Τεχνικών Υπηρεσιών, και στη συνέχεια η κυρία Μιλιώνει σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις που γίνονται από πλευρά της υπηρεσίας. Κύριε Φερεντίνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Στην Καπαδοκία έκανε μια παρέμβαση στο τμήμα Πρασίνου. Θα σας απαντήσει σχετικά η συνάδελφος, κυρία Μιλιώνει. Ωστόσο, εγώ να πω, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Κουτσιανάς, έχουν στα σχολεία απ' έξω, όπως για παράδειγμα το 15ο, στο 5ο Δημοτικό της Παλατιανής και σε άλλα σχολεία έχουν τοποθετηθεί καινούργια σήματα φωτιζόμενα, τα οποία προειδοποιούν με πιο ωραίο τρόπο, πιο ευκρινή τρόπο τους οδηγούς για την διέλευση των μαθητών. Αυτό είδαμε ότι λειτουργεί και θα το επεκτείνουμε και στα άλλα σχολεία πολύ σύντομα. Όπως επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει γίνει διαγράμμιση σε όλες τις εισόδους των σχολείων. Και παλαιότερα είχε γίνει, όπως πολύ καλά ξέρετε, και μια... Επειδή, όπως γνωρίζετε, είναι παράνομη η χρήση από τα σαμαράκια, αναγκαστήκαμε και τα βγάλαμε όλα, βρήκαμε έναν υβριδικό τρόπο να βάζουμε κυβόληθους και να σταματάμε την υψηλή ταχύτητα των αυτοκινήτων. Λειτουργούν όμως οι φωτιζόμενες προειδοποιήσεις, λειτουργούν, έχουμε δει ότι λειτουργούν, τις έχει αποδεχτεί ο κόσμος και έχουν μειώσει τις ταχύτητες των οχημάτων μπροστά από το σχολείο και θα το επεκτείνουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δήμαρχος έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο. Αντιδήμαρχε, λίγο να συμπληρώσουμε ότι με τα προσοχής αυτά τα σαμαράκια με τις προδιαγραφές του Υπουργείου που επιτρέπονται, διότι σε πυκνοδομημένες περιοχές προκαλούν υψηλούς θορύβους και πρέπει αυτό να το προσέξουμε, να δούμε πώς θα τα πετύχουμε και τα δύο. Και να μπορούν να κοιμούνται οι άνθρωποι που είναι κοντά σε σχολεία το βράδυ,
αλλά και να έχουμε ασφαλή διάβαση των παιδιών. Ευχαριστώ. Κλείνει η κυρία Μιλιώνη τις απαντήσεις. Κυρία Μιλιώνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Όσο αφορά την πλατεία Καπαδοκίας, γίνεται μία ανάπλαση που, στην οποία θα εμπλουτίσουμε με νέα φύτευση το χώρο και θα τοποθετηθεί και γκαζόν. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ωραία. Ωραία. Ορίστε. Για τα κολονάκια, κύριε Πρόεδρε, για μία ερώτηση δεν είναι. Ναι, για τα κολονάκια θα... Απάντησε ο κύριος Δημάρχος. Νομίζω, μου επιτρέπετε. Κύριε Δήμαρχε, το λόγο. Νομίζω ήταν το πρώτο που απάντησα. Είπατε για την περίπτωση της συμβολής Φιλοκτήτου και Μενελάου και Έκτορος Δανεών. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Χρόνης έθεσε αυτό και είπε να βάλουμε εκεί κολονάκια. Και εκεί απάντησα ότι θα αστυνομευθεί. Δηλαδή, νομίζω ότι είχε την πληροφόρηση ότι η Δημοτική Αστυνομία είπε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πληροφορία επίσημα. Εγώ απαντώ ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δηλαδή θα το αστυνομεύσουμε και θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε το σημείο ελεύθερο, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα εκεί. Αν δούμε πλέον και χρειάζεται ένας άνθρωπος να βρίσκεται εκεί προκειμένου να αστυνομεύει το χώρο, ασφαλώς θα προχωρήσουμε και σε αυτό. Αλλά πρέπει να είναι το τελευταίο μέσο αυτά τα κολονάκια. Δεν έχουμε εκτός ημερήσιας. Πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Λοιπόν, λήψη απόφαση για την αναπροσαρμογή ημί των τελών χρήσης κοινόχρηστων στον χώρο του Δήμου Λίου για το έτος 2021. Είναι μια απόφαση που παίρνουμε κάθε, μας υποχρεώνει ο νόμος να παίρνουμε κάθε χρόνο σε ό,τι αφορά το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Εδώ έχετε μια εισήγηση από την υπηρεσία. Είναι μια απόφαση την οποία είχαμε πάρει το 2014-2015, παραμένουν ίδιες τιμές. Απλά να θυμίσω ότι είχαμε πάρει και μία απόφαση τον Μάιο. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που διακόπτω. Υπάρχει ένα θέμα με τη σύνδεση. Με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Γεωργίου και δεν έχει σύνδεση. Απλά μεταφέρω αυτό που μου λέει. Δεν έχει σύνδεση. Ναι. Τι μπορώ να κάνω. Παίρνει στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενημερώνω γιατί με πήρε τηλέφωνο. Αν θέλει κάτι να... Αν θέλει κάτι, ας πάρει τη γραμματεία. Απλά το λέω. Θα καλέσει η γραμματεία να δούμε τι θέλει ο κύριος Γεωργίου. Εντάξει, τώρα κρατάει τη διαδικασία. Ας προσπαθήσει με το κινητό. Όχι, μεταφέρω αυτό που απλά... Εγώ δεν μπορώ να κάνω, κύριε Κουσιανά, κάτι. Τώρα εσείς είσαστε εδώ πέρα, είμαστε 40 άτομα. Δεν σας είπα κάτι, κύριε Πρόεδρε. Όχι, απλώς σας λέω τι να κάνω, πείτε μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ας μιλήσει η γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εντάξει, θα μου προσπαθήσει, λοιπόν. Εντάξει, συγγνώμη. Ο κύριος Γεωργίου μας ακούει. Μπορώ να κάνω, πρέπει να προχωρήσω την ημερήσια διάταξη. Τον βλέπουμε πάντως, κύριο Γεωργίου. Τον βλέπουμε πάντως. Εγώ προχωράω και αν είναι κάτι να το δούμε. Ας τον καλέσει η γραμματεία και ας προχωρήσουμε. Η γραμματεία κάνει δουλειά τώρα, κρατάει πρακτικά. Εντάξει, να τον πάρει. Θα μεταφέρω την ενημέρωση. Αυτό το θέμα, λοιπόν, στο πρώτο θέμα που συζητάμε, έτσι, είναι μια απόφαση, όπως είπαμε, την παίρνουμε κάθε χρόνο. Αν θυμόσαστε, το Μάιο είχαμε πάρει μια απόφαση που είχαμε πάρει μια απαλλαγή, πλήρη απαλλαγή, αλλά ο νόμος δεν μας το επέτρεψε, μας γύρισε η απόφαση πίσω και πήραμε μια απόφαση συμβολική, μισό ευρώ αν τετραγωνικό μέτρο. Λοιπόν, αυτή είναι η εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις. Γίνεται. Τοποθετήσεις, κύριε Πρόεδρε Σταματόπουλος. Ο κύριος Σταματόπουλος, τοποθέτηση. Και Κάβρες, κύριε Χαλαμπούκλα. Ο κύριος Σταματόπουλος. Και Κουτσιανάς, κύριε Πρόεδρε. Όπουλος, ο κύριος Κάβουρας και ο κύριος Κουτσιανάς. Ωραία. Κύριε Κάβουρα, έχετε τον λόγο. 5 λεπτά.
Πιο σύντομα, κύριε Χαραλαμπόπουλε, εμείς απλώς να τοποθετηθούμε επί του θέματος, να πούμε ότι δεν θα ψηφίσουμε την εισήγηση όπως έχει έρθει από τη διοίκηση. Εκτιμούμε, καταρχάς να πούμε ότι προφανώς οι συγκεκριμένες χρεώσεις αναφέρονται σε τουλάχιστον ό,τι αφορά τις κατηγορίες που αναφέρετε κι εσείς, τους ανθρώπους δηλαδή με τα τραπεζοκαθίσματα κλπ. Αναφέρονται όχι στις έκτακτες συνθήκες κατά τις οποίες πήραμε την απόφαση το Μάιο να πάνε στα 5 λεπτά. Όταν επιστρέψουμε, εν πάση περιπτώσει, στην κανονική ροή των πραγμάτων. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πανδημία έχει πλήξει ιδιαίτερα τα καταστήματα, έχει πλήξει ιδιαίτερα τα καταστήματα της εστίασης, πόσο δε μάλλον της εστίασης μάλλον, που από ό,τι φαίνεται θα είναι και τα τελευταία τα οποία θα επαναλειτουργήσουν με κανονικούς όρους. Και άρα με αυτή την έννοια αντιλαμβάνεστε ότι η έκτακτη συνθήκη δεν σταματάει όταν θα σταματήσει το καθολικό lockdown. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να πάει στοχευμένα και να ενισχύσει με κάποιο τρόπο αυτές τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά η πλειοψηφία της μικρομεσαίες είναι, και να προχωρήσει σε μειώσεις. Να θυμίσω ότι στην απόφαση του 2014, επειδή την έψαξα πριν με αφορμή το Συμβούλιο, είχε προχωρήσει σε αύξηση Δημοτική Αρχή τότε. Σε κάποιους από αυτούς τους κωδικούς, όχι σε όλους. Εμείς θεωρούμε ότι σε αυτή τη συνθήκη ιδιαίτερα θα πρέπει να πάμε σε μείωση και γι' αυτό το λόγο δεν θα ψηφίσουμε το τελευταίο συγκεκριτικό της που έχει έρθει τη δίκη. Ο κύριος Σταματόπουλος, ήθελε κύριε Δημοκρατή. Ο κύριος Σταματόπουλος έχει το λόγο. Ναι. Το Μάιο του 2010, το φετινό Μάιο, στις 19 του μήνα, του Μαΐου, είχαμε πάρει σαν Δημοτικό Συμβούλιο μια σωστή απόφαση να είναι τα τέλη κοινόχρηστων χώρων στα 50 λεπτά το τετραγωνικό. Ένα συμβολικό, όπως είπατε σωστά, ποσό. Και το οποίο διατηρείται μέχρι τις 31 του μήνα, δηλαδή μέχρι 31 του χρόνου, τώρα, του Δεκέμβρη. Θεωρούμε το εξής, επειδή η κατάσταση είναι γνωστή στους επαγγελματίες της πόλης μας και ιδιαίτερα της εστίασης, θεωρούμε ότι αυτή η εφαρμογή αυτού του μέτρου που ψηφίσαμε το Μάιο πρέπει να έχει μία επέκταση και για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Δηλαδή, εμείς να πούμε το εξής με μία κουβέντα. Αν δεσμευτεί ο Δήμαρχος ότι στο Συμβούλιο το επόμενο, το πρώτο, ας πούμε, που θα γίνει το Γενάρη, θα ξαναέρθει μία εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που να επαναφέρει αυτή την ελάφρυνση στα 50 λεπτά για το πρώτο εξάμηνο του 2021, εμείς δεν θα καταψηφίσουμε την εισήγηση. Και λέμε ότι είναι αυτή η βασική μας πρόταση. Δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο του 2021 να υπάρχει η ελάφρυνση αυτή των 50 λεπτών ουσιαστικά στα τέλη κοινόχρηστων χώρων. Που είναι βασική. Και 30 Ιουνίου να το επανεξετάσουμε το ζήτημα αυτό. Αλλά η βασική μας πρόταση είναι αυτή. Και θα θέλαμε τη γνώμη του Δημάρχου για αυτό το ζήτημα. Είναι ένα, νομίζω, σημαντικό πράγμα και μια ελάφρυνση που βοήθησε. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Κουτσιανάς. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι με δεδομένο ότι η υγειονομική κρίση θα βαθύνει ακόμα περισσότερο τις αρνητικές συνέπειες στο χώρο της εστίασης, προτείνουμε αυτό το σωστό συμβολικό μέτρο των 0,50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο να συνεχιστεί τουλάχιστον για τους πρώτους 6 μήνες. Αυτό. Ωραία. Το λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι ο λόγος για τον οποίο έρχεται αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ακριβώς η εισήγηση, έτσι ορίζει ο νόμος. Ωστόσο όμως, όπως είδαμε με ευαισθησία τον Μάιο του 2020 το ζήτημα των
χρεώσεων. Άννα, τώρα με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακριβώς με την ίδια ευαισθησία θα ξαναδούμε το ζήτημα των χρεώσεων της κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και στην επόμενη περίοδο και αν ακόμη τον Ιανουάριο σταματήσει να υπάρχει lockdown, γιατί γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις πράγματι βάλλονται. Οπότε θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή με το ίδιο σκεπτικό που λειτουργήσαμε το Μάιο του 2020, θα ξαναλειτουργήσουμε αμέσως τον επόμενο χρόνο. Προφανώς, αρκετοί δεν κατάλαβαν για ποιο λόγο έρχεται αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έρχεται, είπαμε, για λόγους νομιμότητας και η απόφαση για το τι θα κάνουμε για την επόμενη περίοδο θα ληφθεί τον πρώτους μήνες, τέλος πάντων, του επόμενου έτους, και η πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες εν τέλει είναι μικρές επιχειρήσεις, δεν είναι επίπεδου φωλή-φωλή, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις και η πρόθεσή μας είναι να τις βοηθήσουμε. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ, εναρμονιστείτε με την νομιμότητα να περάσουμε αυτό το θέμα και ασφαλώς απαντώ και στον συνάδελφο, τον κύριο Σταματόπουλο, ο οποίος πάρα πολύ σοβαρά έθεσε το θέμα και ζήτησε δέσμευση. Ασφαλώς έχετε τη δέσμευση ότι θα απαλλάξουμε και στην επόμενη περίοδο τα καταστήματα για να δώσουμε κι εμείς μία βοήθεια στο μέτρο που μπορούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Άπλουν ομιλητές. Κύριε Χαραλαμπόπουλε. Παρακαλώ. Κύριε Χαραλαμπόπουλο, Γεωργίου είμαι. Ναι, μισό, για το συγκεκριμένο θέμα θα σας δώσω το λόγο μετά, κύριε Γεωργίου, να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Εγκρίνεται... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Αποχήβατε για μας, κύριε Πρόεδρε Στρεβαλάκη. Απέγειε ο κύριος Κουτσιανάς. Όχι, ο κύριος Ελέγγυα. Το ασυμβίβαστο ήλιον. Όχι, ο κύριος. Απέγει. Απέχουμε το ασυμβίβαστο ήλιον. Απέγει. Ο κύριος Καγούρας. Καταψηφίζουμε, κύριε Χαρλαμπόπουλα. Καταψηφίζεται. Ο κύριος Σταματόπουλος νομίζω ότι είπε ότι... Είπαμε όχι κατά, θα απέχουμε, αποχείρε, αποχή. Απέχεται. Ο κύριος Κακούρης. Εγκρίνουμε με τη δέσμευση του Δημάρχου ότι και στο επόμενο εξάμηνο θα έχουμε την ίδια αντιμετώπιση στους καταστηματάρχες. Κύριε Κακούρη, συγγνώμη, μήπως μπορεί να επαναλάβετε, γιατί δεν σας άκουσα. Λέω, εγκρίνουμε με την προϋπόθεση ότι ναι, θα ισχύσει η δέσμευση του Δημάρχου. Ο κύριος Γεωργίου. Απέχουμε. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Κύριε Γεωργίου, επειδή είχατε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την επαφή εδώ, έχετε τον λόγο, μπορείτε να μας πείτε τι θέλατε. Ναι, ήθελα να πω πολλά, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι μπορεί να ήταν και δική μου ευθύνη, δεν ξέρω αν ήταν δική μου ευθύνη που δεν μπόρεσα να συνδεθώ. Είχαμε καταθέσει ή καταθέτω τώρα ένα ψήφισμα, καταγγελία, στο όργιο καταπάτηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και υγειονομικών μέτρων από την κυβέρνηση, που έγινε στις 6 Δεκέμβρη του 2020, την ημέρα μνήμης της δολοφονίας του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Θα το διαβάσετε εσείς, θα το διαβάσω εγώ όπως θέλετε. Κύριε Γεωργίου, να σας πω τη διαδικασία. Εσείς θέλετε να βγει ένα ψήφισμα. Πρέπει να μπει στο σώμα, εκτός ημερήσιας, σαν θέμα. Να δούμε αν συμφωνεί το σώμα, έτσι, για να πίνει το ψήφισμα. Λοιπόν, καταρχήν να σας υπενθυμίσω, κύριε Γεωργίου, ότι και άλλες φορές σε συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει αποφάσεις σε ό,τι αφορά το θέμα του Γρηγορόπουλου και για γεγονότα που είχαν συμβεί παρόμοια. Θα το λέω για την ιστορία. Λοιπόν, πάμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Κύριε Κακούρη, επικεφαλής ρωτάω, συμφωνείτε να βγει ψήφισμα? Όχι, κύριε Πρόεδρε. Όχι. Κύριε Κάβουρα. Συμφωνούμε, κύριε Χαρλαμπόπουλα. Κύριε Κουσιανά. Φυσικά και συμφωνούμε, το είχαμε θέσει. Κύριε Σταματόπλε. Ναι, συμφωνούμε να μπει στην ημερήσια, εκτός ημερήσιας, ναι, υπέρ. Κύριος Κάβουρας, ό,τι σαν
Ωραία. Να ρωτηθεί και η παράταξη τη Δημοκρατική Συνασία. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, έχουμε λάβει αποφάσεις κατά το παρελθόν. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα και τις έχουμε λάβει τις αποφάσεις προς την κατεύθυνση αυτή περίπου που αναφέρθηκε και ο κύριος Γεωργίου και μάλιστα και με τη σχετική επιστολή που νομίζω έχει αποστείλει. Πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί με το ίδιο θέμα συνεχώς να όχι απασχολείται, να πω δεν μπορεί να βάζει συνεχώς το ίδιο θέμα. Άρα λοιπόν να παίρνουμε πάλι τις ίδιες αποφάσεις. Ως εκ τούτου εμείς θα απέχουμε από την ψηφοφορία. Κύριε Γεωργίου, δεν εγκρίνεται. Γιατί απαιτείται το ελάχιστο που είναι 21 ψήφοι. Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά, δεν εγκρίνεται, αλλά και αυτό δεν είναι λίγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα. Εξοδότηση Δημάρχου Λίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τους ιδιοκτήτες του γεωτεμαχίου με ΚΑΠΑΕ0557212-5095 Πανταζόπουλο Ιωάννη και Πανταζοπούλου Παναγιώτα για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωγραφικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραφέων δικαιωμάτων τους ενώπιων του κτηματολογικού γραφείου Ηλίου. Είναι εδώ, διορθώνουμε γεωμετρικά στοιχεία των εγγραφών. Υπάρχει μια αίτηση του ιδιοκτήτη και συμφωνεί και ο Δήμος. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Πάμε στο τρίτο. Λήψη απόφαση για συνέντευξη του Δήμου σχετικά με έτσι διόρθωση γεωμετρικών μεταβολών στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Το ίδιο θέμα. Είναι διορθώνουμε γεωμετρικά στοιχεία των εγγραφών στο κτηματολόγιο. Υπάρχει και η αίτηση του ιδιοκτήτη και συμφωνεί και ο Δήμος. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Εδώ, πάμε στο τέταρτο θέμα. Καταβολή αποζημίωση βάση τη 2/2015 πράξη προσκύρωση και απολογισμού αποζημίωση θερμοτομία και τη 9/64/2019 απόφαση εφετείου Αθηνών για την απαλωτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 2057α επί τη οδού αναλήψεω περιοχή ραδιοφωνία. Σήμερα καλούμαστε εδώ να πάρουμε μία απόφαση να βάλουμε την πρώτη δόση, η οποία είναι συνολικά με τα δικαστικά έξω από την αμοιβή του δικηγόρου. Είναι 17.996,84. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Πάμε στο πέμπτο θέμα. Είναι λήψη απόφαση για την έγκριση του παριθμού 5/2020 μελέτη του έργου ανάπλαση πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στο οικοδομικό τετράγωνο 35 του Δήμου Ηλίου. Πρόκειται για μια μελέτη τη πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, μια συνολική δαπάνη 542.532 ευρώ. Εκ των οποίων 240.000 ευρώ θα είναι από τον ΝΑΣΔΑ και τα υπόλοιπα ποσό θα είναι από το Δήμο. Έχουν εγκρίνεται. Όπα, μισό λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, κύριε Κουτσιανά. Άμα ζητήσω το λόγο, σας δώσω. Ο κύριος Κουτσιανάς. Όχι, δεν λέω, δεν είχα ούτε υπονοώ ότι δεν μου δίνατε το λόγο. Αλλά εντάξει, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Okay. Λοιπόν, εγκρίνεται. Το λόγο, κύριε. Ομόφωνα. Θα ήθελα το λόγο. Θέλετε το λόγο. Αυτό ζητάω, το λόγο. Ωραία, πάτε το λόγο. Το κύριος Κουτσιάνας. Εάν άκουσα καλά, κύριε Πρόεδρε, και διαβάζοντας το εισηγητικό, ας με διορθώσει ο αντιδημάρχος, ο κύριος Φερεντίνος, εάν τυχόν δεν έχω καταλάβει καλά, μιλάμε για ένα προϋπολογισμό περίπου 550.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 240 χιλιάρικα θα καλυφθούν από τον ΝΑΣΔΑ. Εάν έχω... Ναι, κύριε Κουτσιανά. Ναι, γιατί ακούω λίγο καθυστέρηση από το ίντερνετ. Γι' αυτό... αρχικά, τι προβλέπετε να γίνει με αυτά τα 550 χιλιάρικα ευρώ στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Δηλαδή, πραγματικά θα θέλαμε και έχουμε την απορία αυτή. Ωραία. Ο κύριος Φερεντίνος έχει, αν τελειώσατε, κύριε. Ο κύριος Φερεντίνος έχει το λόγο, παρακαλώ. Ναι, έχω το λόγο. Ναι, έχω τελειώσει εγώ. Κύριε. Έχετε το λόγο, κύριε Φερεντίνο. Καταρχάς, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό είναι ο προϋπολογισμός
του έργου. Σε αυτά τα έργα, το ποσοστό της έκπτωσης που πετυχαίνουμε τουλάχιστον 50%. Άμα κάνετε μια αναγωγή, λοιπόν, θα αντιληφθείτε ότι θα έρθει περίπου το έργο, η σύμβαση του έργου θα είναι περίπου στο ποσό το οποίο μας χορηγεί ο ΆΣΔΑ, περίπου 240.000 ευρώ. Αν θα χρειαστεί να βάλουμε κάποια χρήματα, θα τα βάλει ο Δήμος, ένα μικρό ποσοστό. Άμα δείτε και τη μελέτη, η οποία νομίζω είναι και στο συγκεκριτικό, περιλαμβάνει μια πλήρη ανακατασκευή της πλατείας. Ξυλώνεται εξ ολοκλήρου όλα τα δάπεδα, υπάρχει φωτισμός, υπάρχει φύτευση, υπάρχει πατημένο χώμα, υπάρχει πλακώστρωση και οδεύση τυφλών, ράμπες. Μια πλήρη ανακατασκευή λοιπόν της πλατείας. Το ποσό βέβαια αυτό που βλέπετε, τα 542.000 ευρώ, όπως προανέφερα, σε αυτά τα έργα τα οικοδομικά, από την εμπειρία μας και από προηγούμενες ανακατασκευές που έχουμε κάνει, είναι τουλάχιστον 50%. Οπότε περίπου θα βγει. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Θέλετε δευτερολογία, κύριε Κουσιανά. Άλλη μια ερώτηση, δεν είναι δευτερολογία. Μια ερώτηση, κύριε Κουσιανά. Κύριε Κουσιανά, έχετε μια ερώτηση. Προβλέπετε για τη συγκεκριμένη πλατεία ή εμείς επιλέξαμε τη συγκεκριμένη πλατεία? Απαντήσω. Επειδή αυτό είναι από τον ΆΣΔΑ και ο ΆΣΔΑ λοιπόν για να μπορέσει να στην συγκεκριμένη πρόσκληση θα πρέπει να οριοθετείται η συγκεκριμένη παρέμβαση μέσα σε κάποιους θύλακες που έχει ορίσει ο ΆΣΔΑ. Γι' αυτό το λόγο αυτό είχε οριστεί από την αρχή σαν θύλακας παρέμβασης και γι' αυτό το λόγο βάλαμε τη συγκεκριμένη πλατεία. Πάμε στην ψήφιση. Εγκρίνεται? Ομόφωνα? Ομόφωνα. Πάμε στο έκτο θέμα. Λήψη απόφαση για την ένταξη δαπανού στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ. Έχετε δει το εισηγητικό? Εγκρίνεται? Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Πάμε στο έβδομο θέμα. Λήψη απόφαση για δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λίου σε φορείς για την εξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων. Είναι ένα αίτημα του Αθλητικού Συλλόγου Τυρταίος για να έχει το δημοτικό στάδιο από τις 14 Δευτέρα του 2020 έως 25 Έκτου του 2021, δύο εργάσιμες ημέρες από τις 9 η ώρα έως τις 10 το πρωί. Εγκρίνουμε? Εγκρίνουμε ομόφωνα. Λοιπόν, έχουμε εδώ και μία παρέτηση της λήψης απόφασης για την αποδοχή παρέτησης τακτικού μέλους από το ΔΕΤΑ Σύμμα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αναπληρωματικού Μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και ορισμός νέων μελών αυτών. Εγκρίνουμε την παρέτηση της από τις επιτροπές. Ομόφωνα. Εγκρίνεται. Να διαβάσω και την επιστολή που έστειλε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέει προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίου. Καλησπέρα σας. Με την παρούσα θέλω να σας ενημερώσω ότι λόγω πολύ σοβαρών οικογενειακών θεμάτων θα αναγκαστώ από τις επόμενες μέρες και για μεγάλα χρονικά διαστήματα να βρίσκομαι σε μόνιμη βάση εκτός Αθηνών. Για το λόγο αυτό παρακαλώ να δεχτείτε την παρέτησή μου από τις παρακάτω επιτροπές, στις οποίες ορίστηκα αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2019. Α. Τακτικό μέλος Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Β. Αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. Και τρίτον, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Παραμένω μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τη δημοκρατική συνεργασία και τον Δήμαρχο Νίκο Ζενέτ. Με εκτίμηση, Λυκούδη Ζαχαρούλα, καλές γιορτές. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πάρει μια απόφαση για να καλύψουμε τις δύο θέσεις. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την Δημοτική Ισότητα, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, προτείνεται από την πλευρά της διοίκησης η Αθανασιάδη Ψήλου Βασιλική. Εγκρίνεται? Εγκρίνεται. Και στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή προτείνεται ο Δρακόπουλος ο Νίκος. Εγκρίνεται? Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Λοιπόν, τελειώσαμε την συνεδρίαση. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Να είστε καλά. Καλές γιορτές, Πρόεδρε.